Μην νομίζετε ότι δεν θα το βάλουμε επειδή είσαστε σε ένα κανάλι, ιδιωτικό κανάλι, κύριε Σκουρλέτη. Δεν είσαστε κατά της επιδότησης, απλά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, απλά λέτε πού πήγαν τα λεφτά. Αυτό θέλετε να μάθετε. Πρόκειται για μέγα πολιτικό σκάνδαλο. Πρόκειται για μέγα πολιτικό σκάνδαλο. Το γεγονός ότι δόθηκαν τα λεφτά. 20 εκατομμύρια αδιαφανώς κατανεμημένα τη στιγμή που είναι υποχρέωση στον Υπουργό και του έχουν ζητηθεί να καταθέσει τα αντίστοιχα. Δεν διαφωνείτε ότι δόθηκαν. Λέτε, διαφωνούμε πού δόθηκαν. Καταρχήν, δοθήκανε σε πατσάμπουρο site. Σε site τα οποία ήταν διάφοροι αποτυχώντες πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν φτιάξει ένα site και ξαφνικά βρεθήκανε με κάποιες χιλιάδες ενίσχυση που δεν είχαν ούτε μία ανάρτηση τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Μένιος Φουρτιώτης, γνωστός από παλιά που ήταν συνοδός κυριών, έφτιαξε site το Μάιο και πήρε λεφτά. Δεν είναι αυτό. Γι' αυτό. Σκανδαλάρα. Λοιπόν. Είναι αστείο. Λοιπόν. Αλλά προσέξτε να δείτε. Δυστυχώς. Δεν είναι καθόλου αστείο. Είναι θέμα δημοκρατίας, κύριε Παγκογιάννη. Εγώ το θέλω αστείο. Μην με διακόπτετε. Να μην σας διακόψω. Μην μου το πείτε αυτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν σας διακόπτω. Ολοκληρώστε, αλλά κύριε Παπαδάκη, να μου επιτρέψετε να απαντήσετε. Βεβαίως. Έτσι είναι το παιχνίδι του Υπουργέ. Αλλά μιλήστε. Ολοκληρώστε. Κυρία Υπουργέ, επειδή το είπα εγώ, το θεωρώ πραγματικά γελίο να δίνονται λεφτά σε τέτοιες υποθέσεις. Κύριε Σκουρλέτη, ολοκληρώστε για να πάω στην κυρία Παγκογιάννη. Εδώ τι επιχειρείτε. Επιχειρείτε να φτιαχτεί ένα δίκτυο στημένων, κατευθυνόμενων μέσων με αδιαφανείς τρόπους, με πιο προφανή σκοπό, αυτό που το είδαμε να γίνεται και σε άλλες περιόδους και τώρα γίνεται μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, με αυτές τις αδιαφανείς αναθέσεις και ενισχύσεις, για να χειραγωθεί η κοινή γνώμη. Περί αυτού πρόκειται. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν οφείλει η κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλιώς να αναλάβει τις ευθύνες του κύριο Πέτσα. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός κατ' επέκταση. Ο κύριος Σκουρλέτης κρίνει εξιδίων. Επειδή επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν μια πολιτική όπου διαφημιζόταν η ΕΙΔΑΠ ως μονοπόλιο νερού για να μπορέσουν να στηριχθούν τα διάφορα λαθρόβια έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή. Για να αναφερθείτε για να μπορέσουν. Το ντοκουμέντο, παραδείγματος χάρη, με τις διαφημίσεις στην ΕΙΔΑΠ. Τα λαθρόβια έντυπα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θέλω να ακούσω. Είπα. Τα διάφορα site. ΣΥΡΙΖΑ έχει αυγή, το κόκκινο. Ναι. Ιστορικές εφημερίδες. Θέλω να τις κλείσετε. Επί της ουσίας, κύριε Σκουρλέτη. Μήπως το ντοκουμέντο δεν σας αρέσει γιατί σας κάνει κριτική. Να ολοκληρώσει, παιδιά, να ολοκληρώσει. Σπύρο μου, να ολοκληρώσει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν γίνεται αυτό. Μία καμπάνια η οποία απευθυνόταν πραγματικά στο σύνολο. Και ήταν η καμπάνια «Μένουμε σπίτι», η οποία έφτασε στον τελευταίο Έλληνα. Το ντοκουμέντο που λέει και μερικές χιλιάδες φύλλα. Επίσης έγινε μια καμπάνια «Μένουμε ασφαλείς». Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων, κύριε Σκουρλέτη, με την ολοκλήρωση της καμπάνιας θα σας δοθεί. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σκοπό να κρύψει. Θα δώσει τα χρήματα. Θα δώσουμε στη δημοσιότητα που δώσαμε τα χρήματα. Ναι. Θα λογοδοτήσουμε και θα δώσουμε στη δημοσιότητα που δώσαμε τα χρήματα. Εμείς...